της πατρίδας μας βρέθηκε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, στέλνοντας μηνύματα με συμβολισμούς για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στη Γάβδο, ενώ ο πρωθυπουργός στον Άι Στράτη και τη Λίμνο, όπου ευχήθηκε καλή φώτιση και στους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Στη Λίμνο πήγε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Με χαρά, χρόνια πολλά, καλημέρα. Στη Γάβδο, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, μετέβη το πρωί για τον φετινό εορτασμό των Θεοφανίων η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης των πιο απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της Ελλάδας. Γεια σας, καλημέρα. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλόρο, βρέθηκε στον ακριτικό Άι Στράτη, ένα τόπο διχασμού και εξορίας κάποτε, που όπως είπε πλέον, πρέπει να θυμίζει τι πετυχαίνει η πατρίδα ενωμένη. Παρακολούσε τη λειτουργία στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Λίμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεος. Παρακαλώ, είναι τιμή για όλους μας να το προσφέρετε εσείς σε αυτόν που έλαβε τη σημερινή ευλογία. Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με κατοίκους αλλά και τους 27 μαθητές του νησιού, ενώ ήπιε καφέ στην πλατεία και έστειλε το μήνυμά του προς ανεμβολία στους συμπολίτες μας. Το τι τάξεις μας, Τρίτη. Εσένα σε είδα ήδη, γιατί θυμάμαι την ωραία σου τη μάσκα. Εύχομαι από τον ακριτικό Άι Στράτη χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Καλή φώτιση. Καλή φώτιση πρωτίστως τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και ακόμα προβληματίζονται εάν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Τους ενθαρρύνω και εδώ, από εδώ, να κάνουν αυτήν την επιλογή ζωής, αυτή την επιλογή προστασίας για την δικιά τους ζωή, αλλά και για την ασφάλεια και την υγεία όσων αγαπούν. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Λίμνο, που βρέθηκε το πρωί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον καθαγιασμό των υδάτων. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Και εδώ από τη Λίμνο να εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μου για όλους τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Και να τους δεσμευτώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες δυσκολίες που βιώνουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το νοσοκομείο του νησιού και ενημερώθηκε για την πορεία της πανδημίας. Η ευχή για τη σημερινή μέρα είναι επιτέλους να δώσουμε ένα τέλος στα ψέματα και τις αυταπάτες. Μην περιμένετε σωτήρες. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς ως Ελληνική Λύση ευχόμαστε αυτό το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει την κυβέρνηση επιτέλους για να μην κάνει τραγικά λάθη. Να φωτίσει και τον Πρωθυπουργό και να μιλήσει στους υπουργούς του, να μην μιλούν στην τηλεόραση και να πράττουν περισσότερα. Και το κυριότερο, να μην υποδίονται τους γιατρούς όταν είναι πολιτικοί.